τα χρόνια μεταρρυθμίσεις έγιναν, τώρα χρειάζεται να γίνει η μεταρρύθμιση. Μία βαθιά δημοκρατική μεταρρύθμιση, η οποία θα έχει ως κεντρικό στόχο να φέρει το Δήμο πιο κοντά στον πολίτη, να κάνει το Δήμο πιο φιλικό στον πολίτη και πιο αποτελεσματικό στην άσκηση του κοινωνικού και αναπτυξιακού ρόλου. Με βάση λοιπόν την εμπειρία που έχουμε από την εφαρμογή όλων των μεταρρυθμίσεων που προηγήθηκαν και τελευταία του Καλλιτάκη, τις αστοχίες και τα λάθη που έχουν διαπιστωθεί, τα προβλήματα που έχουν αναδειχθεί, είναι αναγκαίο όλος αυτός, όλη αυτή η εμπειρία που με λίγα λόγια καταγράφεται στο πόρισμα των συμπαρασμάτων της Διεθνής Υπερίδας και υπάρχουν κι άλλα φυσικά που δεν θα καταγράφουν, να περιληφθούν σε ένα νέο δημοκρατικό κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης που θα έχει αυτά τα χαρακτηριστικά. Και ταυτόχρονα, ο κώδικας αυτός ο νέος πρέπει να συνδυαστεί με ανάλογη τομή και στην κρατική διοίκηση, γιατί δεν φτάνει μόνο να λυθεί το θέμα στο επίπεδο της αυτοδιοίκησης. Δεν θα λέω κρατική διοίκηση εδώ τόσο το κεντρικό κράτος, όσο και το αποκεντρωμένο κράτος που είναι στο επίπεδο των αποκεντρωμένων κράτων.